Λοιπόν, η Χριστίνα είναι μαζί μας. Καλημέρα! Καλημέρα σας, καλημέρα. Μου σκάσατε το βράδυ. Να γελάσω. Χριστίνακη μου, κοίτα. Την έναρξή σας. Όχι, να πούμε η αλήθεια ότι είναι λίγο σουρεάλ αυτό που ζει η Χριστίνα, γιατί είναι με τα δυο της παιδάκια τον άντρα της στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά είναι μία κούκλα και έχει ετοιμαστεί για να βγει στην εκπομπή μας, όπου είναι μία μισή εκεί, η Χριστίνα, το βράδυ. Είναι μία μισή και εγώ είμαι σαν να πηγαίνω στα μπουζούκια. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είσαι μία κούκλα. Είναι ωραίο ότι σήμερα η μέρα που τουλάχιστον εδώ είναι όλα κλειστά, να βρίσκουμε αφορμές λίγο να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Έτσι. Και είσαι και εμβολιασμένη κούκλα. Είσαι εμβολιασμένη. Κατά το ίμιση. Κατά δεν έχει σημασία, έχει αναπτύσσει αντισώματα. Είσαι σε καλό δρόμο. Χριστίνα, πες μας λίγο, πώς και ενώ είσαι τόσο νέα, έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή, έχει προχωρήσει τόσο πολύ ο εμβολιασμός στην Οκλαχώμα που έχει έρθει και η σειρά των νέων ανθρώπων. Βεβαίως. Λοιπόν, μπαίνεις σε μια πλατφόρμα και γράφεσαι με τα στοιχεία σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε καθόλου. Δηλαδή, το βλέπαμε προς Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Και ξαφνικά ξυπνάω πρωί και μου έρχεται ένα email ότι μπορώ να πάρω να κλείσω ραντεβού για να εμβολιαστώ. Έπαθα σοκ. Για να πω την αλήθεια, με πιάσαν τα κλάματα. Πραγματικά, δηλαδή, μου βγήκανε. Δεν το περίμενα. Κάτι δάκρυα. Λες και όλη η καταπίεση όλη αυτή τη χρονιά σε μια στιγμή βγήκε από μέσα μου. Και τελικά, ίσως δεν είχα καταλάβει και πόσο μεγάλη ήταν αυτή η καταπίεση. Αφού λοιπόν ηρέμησα και έριξα το κλάμα μου και ησύχασα, πήγα να κλείσω ραντεβού κατευθείαν. Και υπήρχε την επόμενη μέρα. Και φυσικά εννοείται. Πόσο διαδικασία. Τόσο γρήγορα. Ήταν λίγο μακριά βέβαια. Δηλαδή πήγαμε μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο σε ένα διπλανό, σε μια διπλανή μικρή πόλη, Κωμόπολη, και το κάναμε το εμβόλιο. Αλλά δεν μας ενδιαφέρε καθόλου. Πήραμε και τα παιδιά μαζί. Και είπαμε πάμε τώρα που υπάρχει. Άρα έκανε σχέση και ο σύζυγός σου. Εκεί ποια είναι τα διαθέσιμα εμβόλια? Είναι αυτά που ακούμε και στην Ελλάδα, το Pfizer, το AstraZeneca και τα μοντέλα. Έχουν και Johnson και Johnson πια. Όχι ακριβώς, θα σας πω. Είναι το Pfizer, το Moderna, εγώ έκανα το Pfizer, εμείς κάναμε το Pfizer, και το Johnson υπάρχει. Όχι τόσο διαθέσιμο, γιατί τώρα ξεκίνησε. Ναι, η παραγωγή του πήγε κατά δεκαήμερο, έχει δίκιο. Από ό,τι πληροφορήθηκα όμως από μία γνωστή μου που είναι μέσα στο ιατρικό σύστημα, υπάρχουν εμβόλια AstraZeneca, υπάρχουν, τα οποία τα έχουν στα ψυγεία. Ο Biden δεν τα δίνει, τα κρατάει στα ψυγεία, γιατί πιστεύει ότι τα άλλα εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά και πιο καλά. Και είπε θα τα κρατήσει μέχρι να, αν υπάρξει κάποια ώρα ανάγκης, κάτι συμβεί και δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια. Αλλά υπάρχουν εμβόλια. Έχουν εμβολιαστεί αρκετά άτομα στην ηλικία μου, από ό,τι γνωρίζω, και έμαθα ότι αυτό που πληροφορήθηκα και από τους ανθρώπους στο κέντρο υγείας που εμβολιαστήκαμε είναι ότι κάποια άτομα δεν εμφανίζονται για τα ραντεβού τους. Ναι. Και επειδή έχουν αρκετά εμβόλια, καλούν όποιον προλάβει να έρθει να το κάνει. Χριστίνακη, σε τι ποσοστό εμβολιάζεται ο κόσμος? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση, υπάρχει πολύ μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα και εκεί, ή ο κόσμος είναι της λογικής, παιδιά, σε εμβολιαστούμε, να δημιουργήσουμε ανοσία και να συνεχίσουμε τη ζωή μας? Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνημα και εδώ, αντιεμβολιαστικό. Ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν ή λένε ας δω τι γίνεται και θα το κάνω λίγο αργότερα. Και μάλιστα και άτομα μέσα στον τομέα υγείας, νοσοκόμες, δηλαδή κοπέλες που δουλεύουν σε ιατρία. Εγώ που μπαίνω ρωτάω, έχετε εμβολιαστεί, για να ξέρω σε όποιο γιατρό. Υπάρχουν πολλές κοπέλες που μου λένε ότι όχι, εγώ επέλεξα να μην εμβολιαστώ. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει αυτό το κίνημα. Βέβαια, έχουν αρχίσει και πέφτουν τα κρούσματα. Ναι, είναι παρήγορο, το βέβαια. Οποίο είχατε περάσει πολύ δύσκολα, θυμάσαι, που είχαμε συνδεθεί και είχες το θυμό σου με τους ανθρώπους που συνεχίζαν τη ζωή τους κανονικά, ενώ ήταν γεμάτα τα νοσοκομεία. Πες μου λίγο, τώρα όλα είναι ανοιχτά, όλα λειτουργούν κανονικά, γιατί ας πούμε με Μαϊάμι και Λος Άντζελες που μιλάμε λόγω Γιώργου, ξέρουμε ότι η ζωή συνεχίζεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτό ακριβώς. Η ζωή συνεχίζεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πλέον πάρα πολλοί κόσμος δεν φοράει και μάσκα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Ειδικά όσοι έχουν εμβολιαστεί, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Θες, πες το ότι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο επιφυλακτικοί. Πες το ότι λίγο έχουμε συνηθίσει και στην απομόνωση ένα χρόνο τώρα. Το πάμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, φάγαμε για πρώτη φορά σε εστιατόριο έξω, σε αυλή το Σάββατο. Αλλά είναι ανοιχτά πλέον και τα μέσα. Τα πάντα και μάλιστα όχι μόνο ανοιχτά. Είχαμε πάει σε ένα άλλο εστιατόριο και ήταν πίτα μέσα. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Άκουτε. Και φύγαμε φυσικά. Και τώρα ξέρετε ότι από τη μία έχουν εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό και από την άλλη έχει αποκτήσει και ανοσία λόγω του ότι έχουν νοσήσει και πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά κρούσματα. Ακριβώς. Και γι' αυτό. Τώρα να πω ψέματα, ζηλεύουμε κι εμείς. Θέλουμε κι εμείς λίγη κανονικότητα. Μια βολτίτσα, ένα εστιατόριο, δύο φίλους, χωρίς άγχος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Έτσι, έτσι. Όλοι θα πάνε καλά, αλλά να πω κάτι, να πω κάτι και στον κόσμο που μας ακούει, που φοβάται λίγο τη δική μας εμπειρία με το εμβόλιο. Ναι. Δεν πάθαμε τίποτα. Είμαστε μία χαρά. Του Κωνσταντίνου το χέρι απλά πονούσε τον μπράτσο την επόμενη μέρα. Και εγώ την ίδια μέρα που έκανα το εμβόλιο, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, είχα μία ελαφριά αναγούλα μέσα στην μέρα εκείνη. Τίποτα, δηλαδή καμία σχέση να πάω να κάνω με το. Αυτό να σε ρωτήσω, Χριστίνα. Έτσι. Σε πήραν λοιπόν το εμβολιαστικό κέντρο για να καταγράψουν αυτά τα, ας το πούμε, αυτή την παρενέργεια, αυτή την αίσθηση που είχες. Σε κρατάνε ένα τέταρτο εκεί για να σιγουρευτούν ότι είσαι καλά. Μπράβο, και μετά μπορεί να πας εσύ σε ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Μπράβο, ένα τηλέφωνο να αναφέρεις παρενέργειες. Οπότε είχα αυτή τη μικρή την αναγουλίτσα, ναι, και μία ελαφριά ζαλαδούλα, αλλά όχι τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά και μια χαρά είμαστε. Μια μπράβο, χαρά. Χριστίνα. Μπράβο, βρε Χριστίνα. Μακάρι να έρθει και η σειρά των νέων και εδώ. Άντε και στα δικά μας. Μη φοβάστε. Όχι. Μη φοβάστε να το κάνετε. Δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι αυτά που έχουμε να ζήσουμε λίγο normal. Έτσι, νομίζω ότι αυτά που έχουμε να κερδίσουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε να χάσουμε. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να εμβολιαστούμε.